Ενημερωθήκαμε σήμερα πρωινές ώρες από το ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για σκάφος, για εισρωή υδάτων σε σκάφος στην περιοχή του Αργολικού Κόλπου, περί τα 5 ναυτικά μίλια δυτικά του ακροτηρίου Κορακιάς. Είναι κοντά στην περιοχή του Πορτοχελίου. Άμεσα ενεργοποιήθηκε το σχέδιο έκτακτης ανάγκης της υπηρεσίας μας και απέπλεσαν σκάφη από το λιμενικό τμήμα Παραλίου Άστρος, από το λιμενικό τμήμα Πορτοχελίου και σκάφος της υπηρεσίας μας για παροχή συνδρομής στο κινδυνεύον σκάφος. Με την παρουσία των σκαφών στο σημείο των υπηρεσιακών, διαπιστώθηκε ότι πράγματι υπήρχε ένα αισιοφόρο σκάφος σημαίας Αμερικής με έναν επιβαίνοντα νορβηγό υπήκο, το οποίο είχε εισρωή υδάτων. Άμεσα ο επιβαίνων μεταφέρθηκε σε υπηρεσιακό σκάφος και ξεκίνησε μία διαδικασία με συνδρομή από ιδιωτικά σκάφη για την απάντηση των υδάτων και την προσπάθεια ώστε να διασωθεί και το σκάφος. Μετά από την συνδρομή και ιδιώτη δίτη, το σκάφος, η εισρωή περιορίστηκε και το σκάφος ρημουλκήθηκε ασφαλώς σε λιμένα Πορτοχελίου, όπου και είναι προσδεμένο ασφαλώς και γίνεται προσπάθεια για την οριστική, τον οριστικό περιορισμό της εισρωής. Μερικές φορές ή μάλλον τις περισσότερες ο χρόνος παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Η εισρωή ήταν πράγματι μεγάλη. Θα μπορούσε σε ένα διάστημα μερικών λεπτών ακόμη να ήταν τόσο μεγάλη ώστε να έπαιρνε μια κλίση ο σκάφος και να βυθιζόταν. Θα εξεταστεί από τον νιογνώμονα που παρακολουθεί το σκάφος, αφού σταματήσει και παραμείνει το σκάφος ασφαλές, θα επιθεωρηθεί και θα δει ακριβώς την αίτηση. Εκτός από την αγωνία του και ήταν σε μια κατάσταση τέτοια σοκαρισμένος, όχι, είναι υγιή. Όλα πήγαν καλά και το σκάφος και ο επιβαίνων είναι σωή στο λιμένα του Πορτοχελίου.